Κύριε Πάπου, συμμετείχατε ως ΕΒΕΔ στην έκθεση Μπούτε του Ντίσσελντορφ που αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, η οποία έκθεση αποτελεί το βαρόμετρο του θαλάσσιου τουρισμού, και να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Απολίτου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου συνεπές στο δεύτερο ραντεβού στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που γίνεται στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Συμμετείχε με ειδικό περίπτερο με σκοπό την προώθηση και ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Μπορώ να πω ότι η έκθεση αυτή συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στην Ευρώπη και είναι μία από τις καλύτερες εκθέσεις παγκόσμιου βεληνικούς. Εκεί λοιπόν φροντίσαμε να αναδείξουμε όλες αυτές τις ομορφιές και την ποικιλομορφία που έχουν τα νησιά της Δωδεκανήσου με τις πολλές και άριστα εξοπλισμένες μαρίνες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επισκεπτών όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά από τον κόσμο στο σύνολό του. Θα έλεγα ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ θετική. Υπάρχει η πολύ ισχυρή διάθεση των επισκεπτών για να έρθουν στα νησιά μας, να επισκεφτούν τα νησιά μας και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία για την σεζόν του 2024. Κύριε Πάγου, ποια ήταν η παρουσία της περιοχής μας στο Δωδεκανήσων στην έκθεση, υπήρχαν αυτόνομα περίπτερα ή ήταν όλα μαζί στο περίπτερο του ΕΒΕΔ? Όχι, ήταν στο περίπτερο του ΕΒΕΔ, όπου εκεί αναδείξαμε τις δυνατότητες που έχουν σε κάθε νησί ξεχωριστά, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, τα θέλω τους, τι υπηρεσίες μπορούμε να τους παρέχουμε για τον ελιμενισμό, τι υπηρεσίες μπορούμε να τους παρέχουμε για την τροφοδοσία των σκαφών, αλλά πολύ περισσότερο τους παρουσιάσαμε τις ομορφιές και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, ούτως ώστε να γίνει ένας πόλος έλξης όχι μόνο ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα νησιά, αλλά το σύνολο των νησιών της Δωδεκανήσου. Άρα δηλαδή παρουσιάστηκε το κάθε νησί ξεχωριστά, κύριε Πάμπο. Ακριβώς. Έχουμε φτιάξει βιντεάκια θαλάσσιου τουρισμού όχι μόνο για τις μαρίνες, ακόμα και για τα water sports, όπως είναι η κατάδεση, όπως είναι το kite, όπως είναι το wing foil, το windsurf, τα skis, ούτως ώστε να τους δείξουμε ότι υπάρχουν και οι υποδομές στις παραλίες μας να έχουν μια πολύ ολοκληρωμένη εμπειρία. Το κάθε νησί είχε το δικό του βιντεάκι, τα δικά του πλάνα, τα οποία παρουσιαζόντουσαν σε γιγαντοοθόνες και γι' αυτό και καταφέραμε και προσελκύσαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο περίπτερό μας. Επίσης, να τονίσουμε ότι μοιράσαμε και τον ανανεωμένο τουριστικό οδηγό που αφορά το yachting, sailing και τα water sports στους επισκέπτες. Είναι ένας οδηγός ο οποίος κυκλοφορεί από πέρσι, φέτος είναι ενημερωμένος, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ψηφιακή μορφή. Αναφορικά τώρα με τη Μαρίνα της ΕΚΟ, που από ό,τι γνωρίζουμε υπήρχε δυνατή παρουσία και εκεί στην έκθεση, η οποία πρέπει να πούμε βέβαια ότι είναι και μια Μαρίνα η οποία έχει βραβευτεί πολλάκις για την παροχή και τα ψηλά στάντρα που παρέχει στους φιλοξενούμενους. Η ΚΟΣ, θα τολμήσω να πω ότι είναι πρωτοπόρος στο yachting και στο sailing. Η Μαρίνα πραγματικά είναι υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης δυναμικής. Είναι μπροστά ακόμα και από την Ρόδο. Θα έλεγα ότι η Ρόδος υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Και πράγματι είχαμε και επισκέπτες οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το νησί της ΚΟ χρησιμοποιώντας τον θαλάσσιο τουρισμό, το yachting συγκεκριμένα, και δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι όχι μόνο από την Μαρίνα αλλά γενικά από το νησί, γιατί οι επισκέπτες αυτοί, ξέρετε, οι οποίοι χρησιμοποιούν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, είναι επισκέπτες οι οποίοι βγαίνουν έξω, κυκλοφορούν στους τόπους τους οποίους επισκέπτονται, είναι υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, είναι οι λεγόμενοι high spenders και με αυτόν τον τρόπο δίνουν μια πολύ ισχυρή τόνωση οικονομική στην αγορά του νησιού. Δεν είναι μόνο η Μαρίνα, δεν είναι μόνο τα έσοδα τα οποία έχει η Μαρίνα, αλλά πολύ περισσότερο είναι τα χρήματα τα οποία αφήνουν στο νησί συνολικά. Υπήρξε λοιπόν μεγάλη ικανοποίηση, ειδικά για το νησί της ΚΟ,
και επαναλαμβάνω, αυτά ξέρετε, το feedback των καλών ειδήσεων είναι ότι μας γεμίζει με αισιοδοξία για τις επόμενες τουριστικές περιόδους. Βλέποντας και τους υπόλοιπους εκθέτες, τους υπόλοιπους προορισμούς, βλέπετε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν σε αυτές, στους άλλους προορισμούς που δεν υπάρχουν ίσως στην περιοχή μας και που ίσως είναι ένας καλός πιλότος για ανάπτυξη για τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νησιά? Θα σας πω αντικειμενικά ότι η ποικιλομορφία την οποία έχουμε εμείς στα Δωδεκάνησα, αυτό το τεράστιο σύμπλεγμα πολύ όμορφων νησιών με ωραίες παραλίες και με πολύ ωραίες υποδομές, τους δίνει την δυνατότητα να έχουν μοναδικές εμπειρίες. Η Δωδεκάνησος δεν υστερεί σε τίποτα από άλλους παγκόσμιους προορισμούς. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι αυτή η επιλογή των επισκεπτών να προτιμήσουν τον θαλάσσιο τουρισμό, το γιότινγκ και το σέιλινγκ, είναι συνεχώς αυξανόμενη και επαναλαμβάνω, να δώσουμε και ένα οικονομικό στοιχείο, τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο στη χώρα μας ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Και είναι συνεχώς αυξανόμενο αυτό το κομμάτι που αφορά το yachting, το sailing και τα water sports. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την εναλλακτική μορφή τουρισμού οφείλουμε να επενδύσουμε. Εμείς ως επιμελητήριο έχουμε πάρει μία απόφαση να επενδύσουμε πια σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, διότι η κλασική μορφή, τα ξενοδοχεία, οι παραλίες, η θάλασσα, τα εστιατόρια μας είναι πλέον πάρα πολύ γνωστά, είναι πολύ υψηλό επίπεδου, προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και οφείλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στους επισκέπτες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς να γνωρίσουν αυτή την υπέροχη εναλλακτική μορφή τουρισμού. Κύριε Πάπου, πιστεύετε ότι οι λιμενικές μας δομές είναι αυτές που αξίζουν στα νησιά μας? Ίσως θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στο κομμάτι αυτό για να υπάρχει και καλύτερο προϊόν, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, σαφώς υστερούμε σε υποδομές ελιμενισμού, αλλά εκεί που υπερτερούμε και είμαστε μοναδικοί είναι, επαναλαμβάνω, στην ποικιλομορφία και στις ομορφιές που έχουν τα νησιά μας. Και ξέρετε, αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Τώρα, όσο αφορά τις υποδομές, σαφώς είναι κάτι το οποίο πρέπει το κράτος να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να βελτιωθούμε και σε αυτό.